giuridico dell'istituto anche della parte greca. En prosopio ολόκληρο το σχολείο και το ελληνικό τμήμα. Και επομένως θα ήθελε να απευθύνει και αυτό σε ένα χαιρετισμό. Però questa è una cerimonia vostra, del liceo greco, avete a che fare con i vostri docenti, che saluto, e ci sono, vedo, molti genitori, che saluto, e poi saluto voi direttamente, anche se per l'ultima volta. Πάντως είναι μια τελετή του ελληνικού τμήματος και ειδικά του Λυκείου. Παρ' όλα αυτά θέλει να σας αποχαιρετήσει, μια που θα είναι και η τελευταία φορά μάλλον που θα το κάνει αυτό, καθώς παρένθεση αναχωρεί και επιστρέφει στην Ιταλία με σύνδεση. L'occasione è bellissima, avete percorso sei anni addirittura e quindi questo è il momento culminante, è un momento importante. Η ευκαιρία πάντως είναι πάρα πολύ καλή και αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Non solo perché avete finito e vi lasciate alle spalle il percorso, ma per quello che andate ad affrontare di nuovo. Όχι μόνο γιατί τελειώσετε και αφήνετε πίσω μια διαδρομή, αλλά και για αυτό που πρόκειται να συναντήσετε. So che siete usciti 17, in Italia è un numero che porta sfortuna, evidentemente qui porta fortuna. Γνωρίζω ότι έχετε αποκτήσει 17, αυτό είναι ένα αριθμό που στην Ιταλία θεωρείται πλουσούδικο, στην Ελλάδα μάλλον όχι. E spero che so che anche vi aspettate i risultati per l'ingresso dopo questo diploma BAC nostro europeo. Aspettate l'ingresso, i risultati dell'ingresso alle facoltà che avete scelto. Vi auguro a tutti di avere e di riuscire ad ottenere quello che volete, che serva per poi continuare a studiare molto di più e ancora di più questa volta per la professione, per la vita. Γνωρίζοντας ότι σας περιμένετε τα αποτελέσματα για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να ευχηθώ το καλύτερο και ξέρω βέβαια ότι αυτή είναι η αρχή μιας δύσκολης διαδικασίας με πολύ διάβασμα που σας περιμένει στο μέλλον. Grazie, auguri e buon tutto. Buona vita e buon studio. Και να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που καταβάλλατε αυτά τα 6 χρόνια. Η σχολική διαδρομή είναι πολύ σημαντική, μπορεί τώρα να μην το καταλαβαίνετε, αλλά κυρίως μετά από κάποια χρονική περίοδο θα την θυμόσαστε πάντοτε με πολύ αγάπη και θα φέρετε τις αναμνήσεις σας πίσω σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Μπήκατε εδώ 12 παιδάκια και φεύγετε όπως συνηθίζουμε και λέμε ακαδημαϊκή πολίτευση. Αυτά τα χρόνια τώρα, εγώ πιστεύω, πήγαν καλά. Καλώς ή κακώς θεωρούμε κορυφαία στιγμή τις πανελλήνιες εξετάσεις. Κακώς. Τα αποτελέσματα στο σύνολο, η εκτίμηση που κάνουμε, είναι ότι είναι καλά. Βέβαια, πάντα θα μου πει ότι υπάρχει το καλύτερο, ότι δεν μπορέσαμε, μπορέσαμε, όλα αυτά είναι σημαντικά. Εγώ θέλω να πω τόσο στα παιδιά που συμμερίζονται την εκτίμηση αυτή, ότι δηλαδή κατάφεραν καλά, να το χαρούν, να το ευχαριστούν, αλλά να ξέρουν από την άλλη ότι αυτό είναι η αρχή. Είναι μια πόρτα που πρέπει να ανοίξει τη ζωή του. Κυρίως όμως θέλω να βοηθήσω τα παιδιά που αισθάνονται ότι δεν πήγαν καλά, δεν τα κατάφεραν τόσο καλά. Να του πω ότι είναι νέοι άνθρωποι, είστε νέοι άνθρωποι, η ζωή είναι μπροστά σας, θα έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες και σίγουρα επειδή το αξίζετε, είστε ικανοί άνθρωποι, θα φτάσετε στο στόχο σας. Μια συμβουλή έχω να σας δώσω. Ό,τι να κάνετε στη ζωή σας, να το κάνετε καλά, με αγάπη και με γάπη. Έτσι ώστε να μπορείτε να αποτυχείτε και να μην επιτύχετε. Και μια ευχή. Να είστε πάντα ευγενεί, πάντα καλά και να πηγαίνετε ψηλά στη ζωή σας. Τουλάχιστον εμείς που είμαστε όλοι εδώ, το ευχόμαστε και θα προσευχόμαστε γι' αυτό. Από φύτων, για να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Μπορώ να με κάνεις ίδια, να με κάνεις.
Εγώ έπαιξα τότε σχολείο από το 1968 και δεν έχω φύγει ούτε μια στιγμή. Εδώ έχω πολλά παιδιά μαθητών που το θεωρώ εγγόνια. Είναι πάρα πολύ εδώ και πρώτος ο Χατζής. Έχω να σας πω κάτι. Τα παιδιά της Ιταλικής σχολής έχουν στην κοινωνία το καλύτερο όνομα και έχουμε πάρα πολλούς αξιόλογους επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Λοιπόν, κοιτάξτε κι εσείς να ακολουθήσετε τα χνάρια τους και να αφήσετε κι εσείς το καλύτερο όνομα όπως έχουν αφήσει οι άλλοι. Κάτι σας λέω ακόμα. Ότι στην Ένωση Συντακτών, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές μας που είναι δημοσιογράφοι, λένε το εξής. Μα τι σχολείο είναι αυτό? Βγάζει αγγέλους. Λοιπόν, προσέξτε να μην μας διαψεύσετε. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση και σας αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Από το Σύλλογο των Καθηγητών, ο κύριος Ραφιός έφερε να πει δύο λόγια. Τώρα μου ζητείτε και να ψωφίσω τους καθηγητές. Τώρα ο λόγος δεν είναι πολύ καλός. Η αλήθεια είναι εξής, ότι εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση στο κατανήσι με τα παιδιά του σχολείου μας. Μας ξέρουμε πιο πολύ από το Μασίου, φτάνουμε ξεροδραματικίου, αλλά και μετά από τη λόγη, η σχέση αυτή διατηρείται. Για κάποιο λόγο είμαστε έτσι μια σχέση περίεργη, δηλαδή είναι ακριβώς φιλική. Είμαστε καθηγητές, έχουμε ένα όριο μεταξύ καθηγητών και φίλων, ξέρω. Αλλά αυτή η σχέση διατηρείται και το βλέπουμε επίσης μετά το σχολείο πάλι στο ίδιο στυλ. Δηλαδή θα μας δείξει εδώ πέρα από το θέατρο, στο Καθαρίνο, θα κάνει εδώ πέρα η κυρία Βόρκου τα διάφορα τους απόπτες που κάνει τις γιορτές. Δεν θα αλλάξει η σχέση μας. Σας αγαπάμε γιατί ναι, υπάρχει αυτό κάτι, υπάρχει αυτό το σχολείο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ιστορία και εμείς αγαπάμε τη σχολή και κάνουμε την πορεία γι' αυτό. Δεν θα σας πω. Καλή πρόοδο, καλή θεοδρομία που λένε. Το γνωστό κάνει τέλος είναι και μια καλή καρχή. Ξέρετε. Και δεν θα σας πω. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντως. Θα σας στηρίζουμε και μετά. Δηλαδή δεν έχει σχέση δηλαδή τώρα φίλε. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Σας εύχομαι καλές διακοπές, καλές ξεκούρες. Δεν θέλω να παραλάβω ευχές που ακούστηκαν μέχρι τώρα. Να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε από το καλοκαίρι, γιατί θα είναι το ίσως το μοναδικό καλοκαίρι που δεν θα έχετε τίποτα στο μυαλό σας, γιατί από την καινούργια χρονιά ως φοιτητές όλο και κάποιο μάθημα θα έχει τραβώσει στο Σεπτέμβριο. Και τώρα ως πρόεδρος των αποφύτων της Ιταλικής Σχολής, ελπίζω να σας βλέπω στις συγκεντρώσεις που οργανώνουμε κάθε χρονιά. Τα μέλη σας θα έχουμε. Με το Facebook, μέσω του Facebook επικοινωνούμε, θα μαθαίνετε πότε αυτές προγραμματίζονται. Είναι 2-3 φορές το χρόνο και με μεγάλη μας χαρά θα σας βλέπουμε πάνε σε αυτές τις συναντήσεις και εμείς του συλλόγου και οι καθηγητές, γιατί και αυτοί μας τιμούν την παρουσία τους σε αυτές τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σκουράσω λίγο με κάποια διαδικαστικά τα οποία όπως έχουν τη σημασία τους και μια που είναι εδώ αρχική γονή, θα ήθελα να τα ακούσουν και αυτοί και να έχουν το βέλτιστο με την μεταπληκτία των όσων ευθύνονται τα παιδιά τους. Κάποια ορατικά πρέπει να συμπληρωθούν μέχρι 14 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα. Πέραν αυτή τη ημερομηνία, όπως έχει πει και στο βιβλίο, δεν θα γίνονται δεκτά. Αυτό λοιπόν ισοδυναμεί ότι αν κάποιος καθυστερήσει και δεν το υποβάλει έγκαιρα, είναι σαν να μην έχει τόσες εξετάσεις. Πρώτα πρέπει να κάνετε μία προσωρινή αποθήκευση, είστε υποχρεωμένοι γι' αυτό, και μετά την οριστικοποίηση. Όταν κάποιος οριστικοποιήσει το μηχανολογικό, τελείωσε το μηχανολογικό. Συγγνώμη, λάθος δεν είπα. Το δεύτερο. Πώς σκεφτόμαστε όταν συμπληρώνουμε το μηχανολογικό?
Και αυτό είναι σαν να είμαστε αριστούχοι, σαν να έχουμε πάρει 20.000 μόρια. Και επομένως, δεν προτάσουμε τα μόρια τα οποία συγκεντρώνουμε για να κάνουμε την επιλογή των σχολών μας, να είναι αυτή δηλαδή η σειρά, το κίνησή μας, αυτό το κριτήριο, αλλά βάζουμε την επιστημία μας. Ακόμα και αν υπολοιπόμαστε πάρα πάρα πολύ από τις αναμενόμενες ή τις προηγούμενες βάσεις. Έχει δικαίωμα να βάλετε όλες τις σχολές από δύο επιστημονικά πεδία. Όλες τις σχολές. Οπωσδήποτε στο πρώτο επιστημονικό πεδίο υπάρχει και μεγαλύτερη δυσκολία. Οι υπόλοιποι έχουν περισσότερες επιλογές. Εδώ σας έχουμε ετοιμάσει ένα φάκελο. Τι έχει μέσα. Έχει το πρωτότυπο απολυτήριο. Ξεχωρίζει γιατί υπάρχουν οι σφραγίδες, οι πρωτότυπες με το μπλε χρώμα και είναι και σε πιο σκληρό χαρτί Α4. Δεν θα το δώσετε ποτέ. Είναι ένα μοναδικό και δεν επανεκδίδεται. Θα είναι κάπου φυλαγμένο. Όταν λέμε φυλαγμένο, να μην γίνει χαμένο. Έτσι κάπου να θυμόσαστε που το έχετε για να παίξετε να το βρείτε. Υπάρχει η πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης. Πάλι ξεχωρίζει. Πάλι είναι και αυτή τυπωμένη σε σκληρότερο χαρτί Α4. Δεν θα τη δώσετε ποτέ. Πού χρειάζεται η πρωτότυπη, η βεβαίωση πρόσβασης, χρειάζεται για την εγγραφή μας στη σχολή που θα περάσουμε. Εκεί συνήθως τους αρκεί ένα απλό αντίγραφο, ούτε καν χωρισμένο, μια φωτοτυπία δηλαδή. Μαζί τα υπόλοιπα δικαιολογικά που θέλετε, φωτογραφίες κτλ. Μια απλή φωτοτυπία της βεβαίωσης πρόσβασης. Έχουμε ετοιμάσει εδώ δύο αντίγραφα, ένα για το πρωτοτύπιο και ένα για την βεβαίωση πρόσβασης, τα οποία τα έχω επικυρώσει. Κάνετε λοιπόν το όνομά μου, ακριβές φωτοαντίγραφο, σφραγίδα, υπογραφή. Είναι όμως η μισή δουλειά που γίνεται. Γιατί εμείς ως ιδιωτικός φορέας δεν έχουμε δικαίωμα να επικυρώνουμε τέτοιου είδους αντίγραφο. Άρα μην ξεχαστείτε και το δώσετε σαν έγκυρο, μόνο αν δεν ξέρει ο φορέας που το παραλαμβάνει, μπορεί να το πάρει. Για να γίνει έγκυρο, πρέπει να πάτε στο Υπουργείο Παιδείας, στη Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, στο Λεωφόρο Συνταξίας 16. Θα έχετε μαζί σας το πρωτότυπο, και αυτό που σας έχω δώσει, και εκεί θα βεβαιώσουν κατά κάποιο τρόπο, θα επικυρώσουν τη δικιά μου υπογραφή, μια που έχουν δείγμα υπογραφής. Από εκεί πέρα κάποιος μπορεί να κάνει φυσικά από τα πρωτότυπα απλές φωτοτυπίες. Μην επιχειρήσετε να πάτε στο κέντρο, δεν επικυρώνετε φωτοτυπίες του ιδιωτικού σχολείου, παρά μόνο αν κάνουν λάθος και δεν το προσέξουν. Το ίδιο και το αστυνομικό τμήμα. Η διαδικασία της επικύρωσης είναι αυτή. Έχουμε επίσης βάλει και έναν έλεγχο πρόοδο, ο οποίος είναι τύπικος και αναμνηστικός. Θα φωνάμε λοιπόν τα ονόματα αλφαβητικά των μαθητών μας, θα περνάτε από εδώ, θα παίρνετε το φάκελο με ό,τι μας έχω πει, θα το ελέγχετε κιόλας ότι πράγματι είναι αυτά που σας έχω πει, θα περνάτε την κυρία του τούτου και θα βάζετε δύο υπογραφές. Μία αναφορικά με το φίλο και μία σε σχέση με το ιδίω συμπρόσωπο. Ο σύλλογος από φίλων έχει ετοιμάσει ένα βιβλίο ως αναμνηστικό δώρο. Ο σύλλογος των νέων κυβερνών επίσης έχει φροντίσει να έχει για εσάς ένα αναμνηστικό δώρο. Λοιπόν, αν τσακάει ο άλλος.